πιστεύω πως αυτή η συνεχής επανάληψη του συγκεκριμένου περιστατικού και εν προκειμένου βέβαια της γενοκτονίας την οποία ξέρουμε τι έγινε κλπ. Θεωρώ ότι πλέον φέρνει αρνητικό αποτέλεσμα, καθώς αυτή η κουβέντα, η μεγάλη κουβέντα και αυτά τα ακραία περιστατικά στα ΜΜΕ, συγγνώμη αλλά πρέπει να το πω, αυτές οι δίκες, η υπερπληροφόρηση η οποία βγαίνει εκτός ορίων, αυτή πιστεύω έχει ξεπεράσει το κουτσομπολιό της κλειδαρότητας. Πιστεύω πως θα πρέπει να το δούμε από μια άλλη πλευρά για να πούμε αν έχει αποτέλεσμα και ποιο για μένα θα ήταν το αποτέλεσμα. Και πραγματικά θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον αν μαθαίναμε ότι μία έστω γυναίκα σήκωσε το τηλέφωνο, ζήτησε βοήθεια για αυτή την κακοποιητική συμπεριφορά που ζει και βιώνει στο σπίτι της μέσα. Αν αυτό έχει γίνει και έχοντας με κίνητρο την υπόθεση για την οποία συζητούμε και έχει εκτιληθεί σε αυτό την περιοχή στα γλυκά νερά, θεωρώ ότι αυτό θα ήταν ένα από τα σύν, γιατί είναι λίγα τα σύν τα οποία μπορούμε να βγάλουμε μέσα από αυτή την εκτός ορίων περιγραφή ή περιγραφές. Είπατε δεν είναι ενημέρωση, είναι κουτσομπολιό, γιατί το μεγάλο ζητούμενο είναι, και σωστά το είπατε κυρία Παχιαδάκη, αν αυτό θα βοηθήσει έστω και μία γυναίκα, πρώτον, να προστατεύσει με ένα τηλεφώνημα και να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία για τη δική της την κακοποίηση. Βλέπετε τι έγινε πρόσφατα με κακοποιητικές συμπεριφορές μέσα από το χώρο του αθλητισμού και πόσες αναφορές έχουν γίνει. Αν βοηθάει την ίδια οικογένεια, την ίδια την οικογένεια να σταθεί στα πόδια της. Αν θα βοηθήσει εμένα ως γυναίκα να σηκώσω το τηλέφωνο και να πω ότι μέσα στην οικογένειά μου, μέσα στον περίγυρό μου το φιλικό, μέσα στο γειτονικό μου τον περίγυρο, αντιλαμβάνομαι ή έχω αντιληφθεί ότι κάτι συμβαίνει. Όλα αυτά θα πρέπει κάτι να έχουν αντί να ξεφεύγουμε και να πηγαίνουμε στο κουτσομπολιό. Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω και αυτό θέλω να τονίσω. Ότι σήμερα, λόγω του περιστατικού, θα είναι ίσως η ευκαιρία για όλους μας. Για όλους μας, ο καθένας από εμάς, να ξεκλειδώσει αυτή τη συνείδησή του. Και να καταλάβει, να βγει προς τα έξω, να μπει στο πρόβλημα. Να μπει μέσα στο πρόβλημα και όχι να το αγγίξει και επιδερμικά να φύγει, γιατί αύριο θα έχει ξεχαστεί. Να διαισθανθεί και να σκεφτεί τις δικές του προσωπικές συμπεριφορές. Και να σας πω, καταλήγοντας, θα πρέπει να πούμε ότι αν δεν τα καταφέρει ο ίδιος ή η γυναίκα ή ο ίδιος άνθρωπος, ο οποίος για τη συνείδηση ξανά μιλώ, θα είναι ίσως είναι ευκαιρία να ζητήσει τη βοήθεια ειδικών, επαναλαμβάνω, ανθρώπων οι οποίοι παρέχουν δωρεάν, παρέχουν στήριξη, γιατί ακριβώς έχουν γνώση, έχουν εμπειρία, έχουν κατάρτιση. Και χωρίς να πω για άλλους, αλλά πρέπει να πω για το φορέα μας, ο Συνδεσμός διαθέτει ψυχολόγους ή ανθρώπους ειδικούς οι οποίοι έχουν τη γνώση αυτή και η οποία γνώση θα βοηθήσει τη γυναίκα ή και αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη, γιατί μην ξεχνούμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε όλη την γκάμα της οικογένειας, είτε γυναίκα, είτε παιδί, είτε άντρας, που έχει ανάγκη αυτή τη βοήθεια. Εγώ προκαλώ και προσκαλώ ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτή την ανάγκη, ας χτυπήσουν τα τηλέφωνά μας και εμείς θα τους παρέχουμε αυτή τη βοήθεια, την οποία τελικά όλοι την έχουν ανάγκη όσοι περνούν αυτή τη βάθονο της κακοποίησης.